νομοθεσία είναι ντόμινο. Το ένα νοσοκομείο επηρεάζει το άλλο. Οι ελλείψεις στο ένα νοσοκομείο επηρεάζουν το άλλο. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 1η του Γενάρη σταματούν τα τακτικά χειρουργεία. Όπως ακριβώς έχει συμβεί και στο Βενιζέλιο. Και το επόμενο διάστημα το νοσοκομείο κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση του χειρουργικού και του παθολογικού τομέα. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Για να φωνάξουμε ότι αν δεν δώσει χρήματα η κυβέρνηση, αυτά που θέλει να δώσει στις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές, σε αυτά που ήδη δίνει στις ιδιωτικές κλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, αν αυτά τα χρήματα δεν πάνε στο δημόσιο σύστημα, το δημόσιο σύστημα θα καταρρεύσει τελείως. Χρημάτων, χωρίς να δώσουν χρήματα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Σήμερα δεν είναι ο αρμόδιος υπουργός εδώ για την υγεία. Θα έπρεπε να είναι ο Χατζηδάκης, ο υπουργός οικονομικών. Όσο δεν δίνουν χρήματα και τα δίνουν στις ιδιωτικές κλινικές και στις ιδιωτικές εταιρείες, θα φεύγουν οι γιατροί και οι εργαζόμενοι για την Κύπρο, για το εξωτερικό, για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Πού πάνε τα λεφτά των πολιτών? Πού πάνε τα λεφτά που πληρώνουν οι φορολογούμενοι? Πού πάνε τα λεφτά που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι? Αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας, στους λειτουργούς της υγείας, για να σωθεί το σύστημα. Εμείς αυτό φωνάζουμε και το φωνάζουμε. Και είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πήγαμε στην Ιεράπετρα, πήγαμε στη Σιτία. Είμαστε σήμερα εδώ, θα πάμε την Τετάρτη στο Βενιζέλιο. Αντίστοιχα έχουν έρθει πόσες φορές στον Αγγελικό Λαό. Αλλά τις ίδιες αντιστάσεις, την ενότητα και αλληλεγγύη πρέπει να δείξει και η κοινωνία. Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος, αντίσταση και πάλι.